Χαιρόμαστε γιατί παρά τους δύσκολους καιρούς, για οικονομικούς λόγους μιλάω, πολλές χοροδίες ήρθαν από πολύ μακριά, από τα Χανιά, από Βόρεια, Νότια Ελλάδα, ήρθαν τώρα, η χοροδία που θα ακούσουμε τώρα μας έχει έρθει από τη Σκιάθο και για να μας τραγουδήσει και αμέσως μετά έχουμε μία ορχήστρα που είναι εδώ από το Μπουζάκι για να μας χαλαρώσει, να μας κρατήσει έτσι μία βραδιά με πολύ γνωστά τραγούδια με τα οποία θα κλείσει και αυτή η απόψινη εκδήλωση. Σημαντικό στοιχείο ακόμα είναι ότι τα παιδιά, άσχετα αν θα πάρουν κάποιο βραβείο ή αν θα σταλούν στο εξωτερικό, έχουν την ευκαιρία να ακούσουν και άλλες χοροδίες, να δουν τι γίνεται σε άλλα σχολεία, το ίδιο και οι δάσκαλοι, και να μην είναι μόνο πια οι μοναχικοί καβαλάριδες που προσπαθούν μόνοι τους να δουν τι καταφέρουν. Πρέπει ότι υπάρχουν και άλλοι που προσπαθούν και αγωνίζονται να δώσουν το καλύτερο δυνατό. Εμένα, επειδή είναι η τελευταία βραδιά, θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω και πέρα από το να ευχαριστήσουμε το Μπουζάκι Παλάς για την φιλοξενία 8 μέρες τώρα, το Σάββατο θα είναι 8 μέρες, 9, του φεστιβάλ, το οποίο ξεκίνησε στην Καρδίτσα και είναι η πρώτη φορά που γίνεται το δεύτερο σκέλος του εδώ, να τον διευθυντή του φεστιβάλ, τον ιδιοκτήτη του Μπουζάκι Παλάς, τον κύριο Σίλα, και τον διευθυντή του ξενοδοχείου του φεστιβάλ, να ευχαριστήσω εγώ προσωπικά και τον διευθυντή του ξενοδοχείου και τον ιδιοκτήτη για τη φιλοξενία τους στον πανέμορφο αυτό χώρο πραγματικά. Να ευχαριστήσω τον κύριο Ευθυμιάδη για την καλοσύνη του να με καλέσει να παρουσιάσω αυτές τις μέρες του φεστιβάλ. Θέλουμε σαν φεστιβάλ, αλλά και εγώ προσωπικά, να ευχαριστήσω τον κύριο Γιώργο Παπά για τη συνεργασία του αυτές τις μέρες, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον ήχο μας και ο οποίος εκλήθη μια βραδιά ξαφνικά, έλεγε και βοήθησε σημαντικά, καθοριστικά θα έλεγα, για να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερο ήχο, την δομένη των συνθηκών και των δυνατοτήτων. Και τώρα εμείς να υποδεχτούμε ένα μεγάλο χειροκρότημα τη δική μας χοροδία. Είναι η χοροδία του πρώτου δυναμικού σχολείου Σκιάθου, το Φως. Η χοροδία Φως, λοιπόν, Φωνούλες Σκιάθου, δημιουργήθηκε το σχολικό έτος 2013-2014 από τον μουσικό κύριο Σπηλιώτη Νικόλα. Σκοπός της χοροδίας είναι να ανοιχτούν νέοι ορίζοντες στις δραστηριότητες των μαθητών, να έρθουν τα παιδιά σε άμεση επαφή με τη χοροδιακή πράξη και να πλουτίσουν τις μουσικές τους γνώσεις. Η συμμετοχή στη χοροδία καλλιεργεί την ευαισθησία, την καλλιτεχνική έκφραση, τη συλλογικότητα, αλλά και την κοινωνική μάθηση μέσα από την ομάδα. Η χοροδία συμμετέχει σε όλες τις γιορτές του σχολείου, ενώ στο τέλος της σχολικής χρονιάς διοργανώνει μια μεγάλη συναυλία, ανοιχτή στο κοινό της Σκιάθου. Στις 12 Μαρτίου του 2014 έλαβε μέρος στην 8η συνάντηση σχολικών χοροδιών στην Καρδίτσα, δεν είναι η πρώτη φορά που είναι κοντά μας, υπό τη διεύθυνση του εκπαιδευτικού μουσικής κ. Σπηλιώτη Νικόλαου. Φέτος συνεχίζει το καλλιτεχνικό της έργο με τη συμμετοχή νέων μαθητών που είναι 45 από τις 3η, 4η, 5η και 6η τάξης. Τη φετινή χρονιά τη χοροδία διευθύνει ο εκπαιδευτικός της μουσικής κύριος Πλακιάς Αλκιβιάδης, ο οποίος είναι από εδώ. Και είναι η 3η συνεχής χρονιά που συμμετέχουν στο Διεθνές Φεστιβάλ Σχολικών Χοροδιών της Καρδίτσας. Και το πρόγραμμα που θα μας παρουσιάσω είναι «Όσον ζεις φέρου, επιτάφιος κύλου, κουμπαϊά» είναι παραδοσιακό νέγρικο, «Οι θαλασσιές οι χάνδρες, μήνεις πλέσσας», «Πες μου μια λέξη», «Μάνος Χατζηδάκης», «Αγάπη που έγινε δίκοπο μαχαίρι», είναι πολύ μικρά για να ξέρουν την αγάπη, ότι γίνεται δίκοπο μαχαίρι, αλλά να σας περιπτώσω, «Μάνος Χατζηδάκης» και «Όπου υπάρχει αγάπη, Στέφανος Βαρελάς». Και ένα χειροκρότημα και τον κύριο Αλκιβιάδη Πλακιά για να ξεκινήσει.
Το επόμενο μουσικό σχήμα, το οποίο περίμενα αρκετή ώρα, παρακαλώ περάστε με ένα μεγάλο χειροκρότημα. Να σας τα πούμε. Μεγάλο χειροκρότημα, να τα ακούσουμε. Εδώ τώρα μιλάμε για το ακριβώς αντίθετο. Μικρές ηλικίες. Λοιπόν, το δύο μουσική πνοή διανύει τον τρίτο χρόνο λειτουργίας του και διδάσκονται όλα τα όργανα. Αυτά τα τρία χρόνια λειτουργίας του έχει απολύνει και 11 πτυχία αναγνωρισμένα από το κράτος στις σχολές πιάνου, αντίστοιξης και ειδικού αρμονίας. Και με αυτές του οδείου απέσπισαν συνολικά 12 βραβεία και επέμους, ανάμεσα σε αυτά και πρώτα βραβεία σε πανελλήνιους διαγωνισμούς πιάνου που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα, Μέγα Βολοσική, Θεσσαλονίκη και Λάρισα. Η δράση του είναι πολυπληθής. Παρουσιάζοντας το πρώτο μουσικό φεστιβάλ στην περιοχή του Μουζακίου το Σεπτέμβριο του 2013, πραγματοποιώντας σεμινάρια πιάνου και μουσικής δωματίου με τον καθηγητή και σολίστη παγκοσμίου κ. Δημήτρη του Φεξή, σεμινάρια κιθάρας με τον σολίστη και καθηγητή Παναγιώτη Μεχαρτιώτη και σεμινάρια για την τεχνική της μουσικής με τους διακεκριμένους μουσικούς Γιώργη Κουρτσόγλου, Βαγγέλη Καρύπη και Χάικ Χατζητιάν. Συνεργασίες με γνωστούς καλλιτέχνες όπως τον Στέφανο Κορκολή, Σοφία Μαντουσάκη και τους String Demons, με τους Κωνσταντίνο και Λιδία Μπουντούνη, συναυλίες αφιερώματα όπως το αφιέρωμα στον Βασίλη Τσιτσάνη, τον Ιούνιο του 2014, αφιέρωμα στον ήρωα του παιδικού βιβλίου ο Τριγωνοψαρούλης, με παρεδεσκόμενο τον ίδιο τον συγγραφέα κ. Βαγγέλη Λιόπουλο, τον Ιούνιο του 2015, γιορτή αφιερωμένη στα παιδιά, Παλαιομονάστηρο, Τρικάλων, Μπορμποτό, Αύγουστος του 14 και Σεπτέμβριος του 15, λαμβάνοντας μέρος σε φεστιβάλ όπως το Φεστιβάλ Εθελοντισμού στη Φίκη Τρικάλων τον Ιούνιο του 14 και στο 33ο Διεθνές Φεστιβάλ Χοροδιών Καρδίτσα, τον Αύγουστο του 15. Ακόμα έχει πραγματοποιήσει και παρουσιάσει παραμύθια και θεατρικά παιχνίδια σε συνεργασία με ηθοποιούς και θεατροπαιδαγωγούς όπως Βίκη Ακοπάκη, Αρτέμι Αρκουμάνη, Φανή Σπανού και έχει πραγματοποιήσει εμφανίσεις με τις μαθητικές ορχήστρες του Οδείου, κλασική junior, μοντέρνα, λαϊκή και παραδοσιακή, αλλά και τη χοροδία στο Λύριο των Ξωτικών το Δεκέμβριο και στη δημόσια βιβλιοθήκη Μουζαϊκή, στο Δημαρχείο Πύλης, παρουσιάζοντας τα χριστουγεννιάτικα ηχογρώματα, ενώ η ορχήστρα ποικίλης μουσικής των καθηγητών του Οδείου παρουσίασε μικρό πρόγραμμα εκτός των ετήσιων συναυλιών του Οδείου. Παιδιά, και μία τελεία να έχετε στο κείμενό σας, είναι χωρίς καμία τελεία. Και μία τελεία. Ναι, κάνω εγώ την τελεία. Λοιπόν, τώρα, να παρουσιάσουμε τις μουσικούς. Στα μπουζούκια, από αριστερά προς τα δεξιά, Γεωργιώτης Αντώνης. Να συγχωρεί ο Αντωνίας. Καραβέλας Χρήστος. Κωστάκης Γιώργος. Να σου Κωστάκη, πάρα μικρά. Γίγκας Δημήτρης. Χαμέντικος Χρήστος, σωστά το είπα. Στο πιάνο, Γεωργία Παπουτσί. Να είστε καλά. Στο δρόμο, Ψηλιάς Βυσαρίων. Κιθάρα, ο υπεύθυνος καθηγητής Λαϊκής Ορχήστρας, κύριος Γρηγορίου Ευθύμιος. Και τραγούδι είναι Έφη Μπαλά και Ηλίας Ζήσης. Και η διευθύντρια του Οδείου είναι η κυρία Λαμπρογιώργου Σοφία. Περάστε μας αυτή. Σοφία, σωστή πρόσωπη που λέει. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Το πρόγραμμα τώρα είναι. Ξεκινάμε πολύ όμορφα, σε επέκυπος της Ευδοκίας. Ο γκρεμός τη σούκανε και πίνεις και ας πάνε στην ευχή τα παλιά, τα λιμάνια βρέχει στη φτώχο γειτονιά, συνεφιασμένη Κυριακή, παξέτσι φλίκη. Λοιπόν, πάμε ένα μεγάλο χειροκρότημα και ξεκινάμε.
όταν θα έρθει σύμφωρα και σαν θα δεις να ανοίγε το κρεμός μπροστά
ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και τώρα θα παρακαλέσω τον κύριο Ευθυμιάδη, τον καλλιτεχνικό διευθυντή, να κλείσει αυτή την βραδιά. Θα ήθελα από καρδιάς να ευχαριστήσω την χοροδία της Κάθου, που για τρίτη φορά συμμετείχαμε στη συνάντηση των χοροδιών της Κατακολουθούς και Ζεπάν. Συγχαρητήρια, παιδιά, συγχαρητήρια στους γονείς, στους δασκάλους, στον εκλεκτό μας τον Άλκη τον Πλαγιά, που είναι ο Μουζακιώτης. Πού είναι και ο Γιώργος εδώ με τη μαμά, πού είναι ο Γιώργος. Έτσι είναι οι άνθρωποι με πολύ ευαισθησία στη μουσική και από μικρά άρχισαν και τον Άλκη και τον Λάζαρο στη μουσική. Να ευχαριστήσουμε το δύο Μουζακίου της Σοφίας Ιμαπρογιώργου. Σοφία, ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σου. Από καρδιάς να ευχαριστήσω όλους εδώ τους φίλους, τη Φωτεινή, την μαμά του Δημήτρη, του φίλου μου και παλιό χοροδού. Την κυρία Μιλία. Να ευχαριστήσουμε όμως και έναν αθόρυβο εδώ δημιουργό που κάθε βράδυ μέσα από την ιστοσελίδα του δουλεύει μέχρι αργά για να ανεβάσει φωτογραφίες και βίντεο στο Μουζάκι News. Το τι συμβαίνει εδώ μέσα στο Μουζάκι Παλάς. Είναι ο Νίκος ο Πολίτης. Επίσης, το Γιάννη τον Κολοβό, που είναι γι' αυτός καταγράφει επαγγελματικά, ιδιοσκοπεί, όπως δεν είναι προσφυγητή για τις συναντήσεις εδώ και τις συναυλίες. Να ευχαριστήσουμε τον ηχολήπτη του Γιώργου Σφαλός, που μας δημόσασε πολλές ευχαριστίες. Να ευχαριστήσουμε τον Μουζάκι Παλάς. Κάποιος θα ξεχάσει στο τέλος, εννοείται του πρόεδρου και τις δύο προέδρους. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Η παρουσία εδώ μας ενθαρρύνει και εμάς, γιατί τολμήσαμε αυτή η δεύτερη φάση να έρθει στο Μουζάκι, σε ένα παρθένο χώρο από πλευράς χοροδιακής μουσικής. Η παρουσία των αρχών του τόπου είναι πολύ σημαντική για να συνεχίσουμε να παλέψουμε αυτό το εγχείρημα. Να δώσουμε και μια άλλη διάσταση εδώ, γιατί είδα ότι με το μπουζούκι, με το κλαρίνο υπάρχει μια μεγάλη παράδοση. Στη χοροδιακή μουσική όμως πρέπει τώρα να δημιουργηθεί αυτό το είδος μουσικής. Κλείνοντας, θα ήθελα, μια και από αύριο θα είμαστε χωρίς τον Αλέξη τον Κωνστάλα και θα είναι μια μεγάλη απώλεια για τις υπόλοιπες δυο μέρες του φεστιβάλ, γιατί δεν είναι μόνο η ωραία φωνή, δεν είναι μόνο ότι είναι ένα τεράστιο πνευματικό κεφάλαιο. Αλέξη, αγαπάμε Αλέξη, μπράβο! Αλλά είναι και ένας φίλος. Πραγματικά η αποσία του θα είναι στην πίση όλη. Όμως, υποχρεώσεις τον αναγκάζουν να λείπει και ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα τον έχουμε πάλι κοντά μας. Αλέξη, ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους όλων των αύριο είναι η πρώτη τελευταία μέρα του φεστιβάλ και θα έχουμε την τιμή, ο Αλέξης τη θυμάται πάρα πολύ καλά από πέρυσι, θα εμφανιστεί η πρώτη, η καλύτερη χοροδία του περσινού φεστιβάλ που βραβεύτηκε με το πρώτο βραβείο Θόδωρος Αντωνίου, η χοροδία του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου εμφανίζεται αύριο. Πέρυσι είχαμε θεσμοθετήσει και κάποια βραβεία που είχε ο κ. Αντωνίου με την Νίση. Άρα θα είναι μια πολύ σπουδαία βραδιά η αυριανή. Δύο χοροδίες πολύ καλές από την Πάτρα. Η Πάτρα έχει μια μεγάλη παράδοση στην χοροδιακή μουσική. Και θα κλείσουμε το Σάββατο με 11 χοροδίες. 11 χοροδίες. Πλούσιο πρόγραμμα.